Θα διαβάσω τις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Καθίστε. Ελπίζω να είστε αναπαυτικά και να έχετε καλή θέση και θέα από εκεί. Η θέα είναι το α και το ω σε ένα βιβλίο. Αν δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια που να σου κρύβουν τον ορίζοντα, όλα τα άλλα διορθώνονται. Και να που όλα τα μεγάλα πράγματα, οι σταθμοί στο διάβα της ζωής του κάθε ανθρώπου, έχουν τη δική τους εξήγηση. Το καταλαβαίνει, το διαπιστώνει, το βλέπει ο καθένας από μας στον εαυτό του, όταν του δίνεται η ευκαιρία να έρθει αντιμέτωπος με τη φαντασία. Με τη φαντασία, με τη μεγάλη ντίβα της Μαρίας Λεβέντη. Και σας το λέει ένας πενιντάρης που επί 30 χρόνια έχει παραγωνίσει το λαβύρινθο του μυαλού του και στο όνομα, πέστε το έτσι, ομά της καριέρας του, στριφογυρίζει στο λαβύρινθο του συστήματος. Ένα παραμύθι βγαλμένο μέσα από τη ζωή, από τα σωθικά του καθενός μας. Ένα αληθινό παραμύθι που σε τρομάζει και συνάμα σε συνεπέρνει, καθώς σου δείχνει το γεωμετρικό κλειδί των 8 διαστάσεων με το οποίο μπορείς να ξεκλειδώσεις και το δικό σου μυαλό, τη δική σου ψυχή. Η Μαρία και ο Ιωάννης μας δείχνουν την οδό της λύτρωσης, που ωστόσο για να φτάσουμε σε αυτήν πρέπει να περάσουμε από τα σοκάκια της σύγκρουσης. Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα, με τον εαυτό του ο καθένας, με τους δικούς του, με τον κοινωνικό του περίγυρο. Οι μεγάλες αλήθειες είναι πάντα απλές. Όχι, δεν μας δίνεις, Μαρία, αλεσμένη τροφή. Απλώς μας υποδεικνύεις τον τρόπο, μέσα από την μέθοδο της σφαιρικής αντιληπτικότητας και που με επιτυχία μας την παρουσιάζεις στο βιβλίο αυτό, με απλή περιγραφή, εκλαϊκεύοντας ακόμη και τις πιο σύνθετες επιστημονικές έννοιες. Για να αποκτήσει κανείς την ευωδία, μας λέει η Μαρία, θέλει στρατηγική, είναι δύσκολος αγώνας, θέλει πραγματικούς ψυχωμένους πολεμιστές, εφοδιασμένους με σφαίρες γνώσης και κανόνες ηθικής. Η Μαρία με τον Ιωάννη αποκωδικοποιούν τους κανόνες. Μας το φωνάζουν μέσα στο αυτί μας. Μάθε να ρισκάρεις, μάθε να εκφράζεις τη γνώμη σου, μάθε να επιβάλλεσαι χωρίς βία, αλλά με τον διάλογο. Μάθε να δείχνεις τα συναισθήματά σου ανεξάρτητα ποιος είναι ο άλλος. Μάθε να διαχειρίζεσαι τη γνώμη των άλλων, επιστρέφοντας το δίλημα σε αυτόν που το δημιούργησε, όχι πια στα διλήμματα. Η σφαιρική αντιληπτικότητα αποτελεί μια πρόκληση για όλους μας. Ευχαριστώ. Η σφαιρική αντιληπτικότητα, την οποία τώρα μπαίνω στη διαδικασία να την αντιληφθώ, δίνει αυτό το στίγμα και δίνει έναν οδηγό με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε σε αυτή την καθημερινό αγώνα τον οποίο λίγο ή πολύ όλοι μας κάνουμε από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα, να μπορέσει να μας δώσει μια μέθοδο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το μινόταυρο, εγώ λέω, αυτό το λαβύρινθο, αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να το αγκαλιάσουμε με φως και με δύναμη. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θέλω να είμαι δίπλα της σε αυτή το άνοιγμα της πόρτας που κάνει για να μπει το φως και θέλω να ευχηθούμε όλοι μαζί ότι με το να δείξουμε αγάπη, με το να δείξουμε πίστη στον εαυτό μας και με το να δείξουμε το δρόμο στους δίπλα μας ότι μπορούν να ονειρευτούν και να πιστέψουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που φτάνει τα χέρια τους, μπορούν να γίνουν πράγματα. Μπορεί κάποιος να ονειρευτεί ότι μπορεί να κάνει ταινίες και μπορεί κάποιος να ονειρευτεί ότι μπορεί να κάνει ένα βιβλίο σαν την Τίβα. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς και είχε κληρονομήσει μία τριανταφυλιά. Ο θρύλος έλεγε
πως όποιος καταφέρει να κάνει αυτήν την τριανταφυλιά να ανθίσει με το ρόδο το ευγενές, θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Είναι ένα παλιό αρμένικο παραμύθι. Λέτε αυτό το βιβλίο να μας μάθει πώς είναι δυνατόν να ανθίσει και το δικό μας ρόδο στη δική μας τριανταφυλιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' ακούτε. Ως γνωστόν, λοιπόν, η γνώση είναι δύναμη. Το θέμα είναι τώρα πώς μπορεί κάποιος να γίνει δυνατός μέσα από γνώση, μα μαθαίνοντας να ελέγχει τη δύναμή του. Και πώς μπορεί κάποιος να μάθει να ελέγχει τη δύναμή του, ανακαλύπτοντας την πηγή της αγάπης που κρύβει μέσα του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον κόσμο μας. Στον κόσμο της φαντασίας. Της δημιουργικής φαντασίας, η οποία έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την απλή φαντασία. Γιατί? Γιατί με τη δημιουργική φαντασία μαθαίνουμε να ελέγχουμε τις σκέψεις μας, τις χαοτικές σκέψεις μας. Μαθαίνουμε να ξεμπλοκάρουμε τα μπλοκαρισμένα συναισθήματά μας και φυσικά να διορθώνουμε τις λάθος συμπεριφορές μας. Αυτή λοιπόν η κυρία, η φαντασία, η μεγάλη ντίβα, γιατί ντίβα, με ρώτησε κάποιος. Είναι πάρα πολύ απλό. Η καλύτερη τραγουδίστρια είναι η τραγουδίστρια της όπερας. Αυτή έχει την πιο αρμονική φωνή. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε κι εμείς να φέρουμε την αρμονία στη ζωή μας. Ποιος καλύτερος τρόπος υπάρχει από το να ανοίξουμε την πόρτα στη φαντασία, τη μεγάλη ντίβα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είχα την τύχη και την ευτυχία, ένα παιδικό όνειρο, να γίνει πραγματικότητα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε βιώσει κάτι τέτοιο. Εύχομαι όλοι να μπορέσετε κάποια στιγμή να βιώσετε κάτι ανάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που το θέλεις από παιδί, να βλέπεις κάποια στιγμή να γίνεται πραγματικότητα. Κόκκινα αγκάθια δεν είχε ξαναδεί ποτέ της. Πράσινα ίσως. Μπες καφέ τα πιο συνηθισμένα, αλλά κόκκινα. Πώς προέκυψαν άραγε τα κόκκινα αγκάθια. Σαν πυκτό αίμα έμοιαζαν. Κι αν την ακουμπούσαν, μήπως είχαν δηλητήριο. Αυτή η ησυχία ήταν τόσο ενοχλητική. Ο ενοχλητικός θόρυβος της σιωπής. Της είχαν μιλήσει τόσες φορές για αυτόν τον εξαντλητικό, σιωπηλό θόρυβο. Δεν άντεχε άλλο. Κάτι έπρεπε να κάνει. Η κασέτα με το παιδικό ποίημα πετάχθηκε ξαφνικά στο κεφάλι της Ευωδίας, λες και κάποιος πάτησε το play. «Θέλω να χορέψω μαζί σου, άπειρε κύκλε», του είπε με όση τρυφερότητα μπορούσε. «Εδώ θέλω να ζούμε, αγαπημένη μου, χορεύοντας, τώρα που μπόρεσες και πέρασες την πύλη. Κι ως ανταπόδοση της προσπάθειάς σου αυτής, να βουτήξεις μέσα στην άγνωστη διάσταση του χρώματος, θα σου χαρίσω ένα δώρο, το διαμάντι της καρδιάς μου». Thank you.
Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν. Τώρα λοιπόν, όταν όλα έχουν υποθεί, τώρα που πολλοί από εμάς έχουμε θυμηθεί σε αυτή τη στιγμή της άπειρης ζωής μας, ήρθε η ευωδία να απλωθεί στον κόσμο που ζούμε, να μας δώσει το πολύτιμο μήνυμά της στις καρδιές μας και στις καρδιές όλων. Συγχαρητήρια. Ωραία, λοιπόν, θα μοιραστώ κάτι ακόμα μαζί σας. Όπως σας είπα πριν, ένα μεγάλο πάθος μου ήταν το να γράφω παραμύθια. Ένα δεύτερο μεγάλο πάθος μου, όταν ήμουν μικρή, δεν είχα γνωρίσει ακόμα τον Ιωάννη, ήταν ο χορός. Μου άρεσε πάρα πολύ να φαντάζομαι ότι χορεύω. Και η ιδιαιτερότητα σε αυτή τη φαντασία ήταν ότι δεν χόρευα στο πάτωμα, χόρευα στον ουρανό. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιον να χορεύει χωρίς να έχει τη βαρύτητα. Να γίνεται αέρας, να γίνεται χρώματα, να ανεβαίνει ψηλά, να πηγαίνει σε μια ουράνια πολιτεία. Εκεί πήγαινα, τις ώρες της μοναξιάς, της απογοήτευσης, της πίκρας, της θλίψης, εκεί έβρισκα καταφύγιο, στην ουράνια πολιτεία της φαντασίας μου. Η μεγάλη διαφορά με το σήμερα είναι ότι τώρα πια δεν θέλω να πηγαίνω επάνω για να βρίσκω χαρά και ευτυχία. Θέλω να προσπαθήσω να φέρω το πάνω κάτω. Αυτό που εγώ έχω να πω για το βιβλίο της κυρίας Λεβέντη είναι ότι κατάφερε τον κάθε αναγνώστη να, στο τέλος να νιώσει αυτό που είπε και η ίδια στο τέλος. Τη φαντασία που έχει και ορείται πάνω όλα τα χρόνια της ζωής του, να τη φέρει στο εδώ και στον τώρα. Το βιβλίο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μπορεί ο καθένας από εμάς και εμείς που έχουμε πάρει αυτή την πληροφορία να την βλέπουμε κάθε μέρα, να τη θυμόμαστε και να την ζωντανεύουμε, αλλά και κυρίως όσοι δεν έχουν πάρει την πληροφορία, το βιβλίο αυτό να αποτελέσει μια πόλη, να έρθουν στη Σφαιρική, να δούνε, γιατί είμαστε όλοι μας ευτυχισμένοι. Το βιβλίο είναι ένα καταπληκτικό πόνημα της Μαρίας Λεβέντη, το οποίο ήρθε να συμπληρώσει τα τόσα χρόνια εξάσκησης που κάνουμε στη Σφαιρική Αντιληπτικότητα. Ανοίγει καινούριους ορίζοντες, όχι μόνο για μας, αλλά και για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ευκαιρία ακόμα. Θα ήθελα να το συστήσω ανεπιφύλακτα και να πω ότι θα αλλάξει ουσιαστικά η ζωή τους. Η φαντασία, η μεγάλη ντίβα, είναι εδώ για να μας συναρπάσει και να μας ξυπνήσει πολύ όμορφα συναισθήματα. Αυτά που είχα σαν μικρό παιδί και που με το πέρασμα των χρόνων δυστυχώς ξέχασα. Αλλά ήρθε το βιβλίο και η κυρία Λεβέντη με τη μέθοδο της σφαιρικής αντιληπτικότητας για να μου τα ξαναξυπνήσει. Έχω τη θεωρία της σφαιρικής αντιληπτικότητας συγκεντρωμένη. Την έχω σπίτι μου, την έχω σε βιβλίο, οπότε μπορώ να ανατρέχω όποτε θέλω. Και το βασικό σε όλα αυτά είναι ότι εξηγεί με πολύ απλά λόγια πώς λειτουργούμε οι άνθρωποι, πώς είναι η ψυχολογία μας. Δεν είμαστε ένα κουβάρι. Έχουμε βρει την άκρη του νήματος και προχωράμε. Και αυτό είναι πολύτιμο. Το βιβλίο είναι καταπληκτικό, τι να πω. Σε κάνει να ψαχθείς ακόμα περισσότερο από όσο ψαχνώσουνα ή πίστευες ότι ψαχνώσουνα. Σε πάει σε διαδρομές που δεν πίστευες ότι υπάρχουν και εκεί ανακαλύπτεις τι είσαι και τι μπορείς να κάνεις. Αυτό το βιβλίο είναι μοναδικό. Είναι, θα έλεγα, το manual για την ανθρώπινη συσκευή. Καλύτερα δεν γίνεται να πλοηγηθεί κάποιος μέσα στο υποσυνείδητό του, ασυνείδητό του, πείτε το όπως θέλετε. Ξεκλειδώνει μυστικά, πραγματικά. Όπως ξεκλείδωσε και τα δικά μου.
Το βιβλίο μας έχει συναρπάσει, είναι εκπληκτικό και πραγματικά αλλάζει τις ζωές μας. Διαβάστε το.